Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ιστορικό βήμα προς τα πίσω, νίκη εφιάλτης για την Μέρκελ και μαύρη μέρα για το SPD είναι μερικοί από τους τίτλους δημοσιευμάτων στις γερμανικές εφημερίδες στον απόϊχο της εκλογικής αναμέτρησης. Το αποτέλεσμα σημαδεύτηκε από ιστορικά χαμηλές επιδόσεις τόσο για τους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές, όσο και για τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά και από την θριαμβευτική είσοδο του ξενοφοβικού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Η επόμενη μέρα προδιαγράφεται δύσκολη, ενώ ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει διαπραγματεύσεις πολλών εβδομάδων. Είναι σαφής ο στόχος της επίσκεψης του Γερουν Ντάισεμπλουμ στην Αθήνα και αφορά στην προετοιμασία και την συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την ομαλή μετάβαση από το τρέχον πρόγραμμα στήριξη τον Αύγουστο του 2018 στην επόμενη μέρα. Σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό εποπτεία για να τηρούνται οι δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς, κάνοντας λόγο για οριστική έξοδο, αλλά όχι για καθαρή, καθώς δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία που δημοσίως εκφράζει ο Πρωθυπουργός για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Εσπευσμένα επέστρεψε από την Κίνα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς το Πρωθυπουργικό Γραφείο άσκησε πιέσεις για να δοθεί ένα τέλος στο θέμα της αποκρατικοποίησης του ελληνικού. Τις τελευταίες εβδομάδες καταβάλλονται παρασκηνιακές προσπάθειες προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις των μελών του ΚΑΣ και να μην τεθεί ξανά στο τραπέζι ζήτημα κήρυξης μέρους της έκτασης έως αρχαιολογικού. Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να κλείσει το θέμα μεθαύριο, Τετάρτη, οπότε και θα συνεδριάσει σύμφωνα με πληροφορίες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και με 769,15 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,67%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.